Φίλοι και φίλες του Περιαστρολογίας, χαίρετε. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς θα μας επηρεάσει ο ουρανός τον Ταύρο, ο οποίος ξεκίνησε την ανάδρομη πορεία του και την οποία θα ολοκληρώσει στις 13 Ιανουαρίου του 2021. Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου ο πλανήτης θα επηρεάζει τα δεύτερα δεκαήμερα των σταθερών ζωδίων, ενώ μετά τις 27 θα αρχίσει να επηρεάζει τα πρώτα δεκαήμερα ξανά. Η κυριότερη όψη που θα κάνει ο πλανήτης θα είναι με τον Ερμή, ο οποίος θα περάσει σύντομα στον Σκορπιό και με τον οποίο θα ολοκληρώσει την αντίθεση σε δύο φάσεις, καθώς ο Ερμής θα αναδρομήσει και θα επιστρέψει για λίγο στον Ζυγό. Τα διαστήματα αυτά που θα έχουμε την αντίθεση με τον Ερμή θα είναι 30 Σεπτεμβρίου με 26 Οκτωβρίου και από τις 13 Νοεμβρίου μέχρι τις 21 Νοεμβρίου. Εκείνες τις ημέρες οι εντάσεις θα έχουν ως αφορμή την αμφίβολη κατάσταση που ζούμε. Το γεγονός ότι ένας Ερμής στο Σκορπιό δεν μιλάει εύκολα, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι δεν προκαλεί τσακωμούς. Οπότε, σχέσεις και χρήματα θα προκαλούν ανασφάλεια, έξαψη, αναταραχή. Από τις 21 του μηνός ξεκινά και η σύνοδος του ουρανού με τη Λίλιθ, η οποία για λίγες ημέρες θα είναι παράλληλα με την αντίθεση που θα κάνει ο ουρανός με την Αφροδίτη. Εκείνες τις ημέρες δύο πράγματα θα συμβούν. Το ένα είναι να υπάρξουν επώδυνοι χωρισμοί. Το άλλο είναι λόγω των καταστάσεων να ξυπνήσει ο ακραίος σεξουαλικός εαυτός, εκείνος που επειδή χάνει τα πάντα θα ζήσει την παρακμή στο μεγάλειο της. Στις 7 Ιανουαρίου τα πάντα θα πάρουν φωτιά, καθώς ο Άρης θα κάνει σύνοδο με τον ουρανό και το πείσμα, η ξεροκεφαλιά, ο ξαφνικός και έντονος βίαιος θυμός, η αδιαλαξία, θα προκαλέσουν διάθεση να ξεφύγουμε από κάθε καταπιεστική κατάσταση. Και βέβαια σε αυτό το παρουτιασμένο σκηνικό θα βοηθήσουν τόσο ο Δίας όσο και ο Κρόνος από τον Υδροχό. Στις 13 Ιανουαρίου ο πλανήτης θα βρεθεί σε στάση, οπότε εκεί θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τις χαμένες μας ευκαιρίες. Η ανάδρομη πορεία του ουρανού έρχεται να διακόψει την κίνηση του πλανήτη προς τον Δία και τον Κρόνο, γλιτώνοντάς μας έτσι από δύσκολες καταστάσεις. Ανταυτού, η διάθεση για ηρεμία και σύνεση θα επικρατήσει, οπότε και το μήνυμα του πλανήτη έχει δύο αποδέκτες. Όσοι από εσάς έχετε ξεκινήσει μία προσπάθεια ανάδειξης, αλλά λόγω των καταστάσεων έχετε μείνει πίσω, μην τα παρατήσετε. Ο ουρανός θα σας δώσει όλο τον χρόνο που χρειάζεστε προκειμένου να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Το γεγονός ότι θα πέσουν οι ρυθμοί σας θα βοηθήσει να κάνετε πράξη τα φιλόδοξα σχέδιά σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνετε στάσιμοι, αλλά ότι δεν θα αφήσετε το άγχος να κυριεύσει την σκέψη σας, ειδικά εάν αφορά χρήματα και οργάνωση. Όσοι από εσάς κάνατε την επανάστασή σας ενάντια στο κατεστημένο, θα διαπιστώσετε τα σοβαρά λάθη που κάνατε. Τώρα θα διαπιστώσετε ότι το να γκρεμίσετε κάτι επειδή αυτό και καλά είναι το σωστό και δίκαιο, δεν ήταν τίποτε άλλο από θυμός καλυμμένος πίσω από μία δόση φιλοσοφίας. Αρνούμενοι να δείτε κάτι άλλο εκτός από τη δική σας την αλήθεια, κάνατε το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Τώρα αυτά τα λάθη θα πρέπει να τα διορθώσετε. Κυρίως όμως θα μπορέσετε να τα βρείτε ξανά με την οικογένειά σας ή με σχέσεις που διαλύσατε το προηγούμενο διάστημα. Και ας περάσουμε να δούμε πώς θα επηρεάσει τα ζώδια η ανάδρομη πορεία του ουρανού. Εσείς οι Κρύοι, θα έχετε αρκετό χρόνο για να διορθώσετε τα κακώς κείμενα όσον αφορά τα οικονομικά και τις σχέσεις σας, ειδικά τις οικογενειακές. Η φθήνουσα γενική κατάσταση θα σας βοηθήσει να χαμηλώσετε τις προσδοκίες σας και να πάψετε για λίγο να βαθίζετε μόνο με τον ενθουσιασμό σας. Εάν θέλετε το σύμπαν να σας βοηθήσει, θα πρέπει να ηρεμήσετε. Στη συνέχεια θα δείτε και μόνοι σας τι κινήσεις πρέπει να κάνετε, ώστε τα οικονομικά σας να είναι σε ισορροπία. Καλό θα είναι τώρα που ο πλανήτης είναι ανάδρομος να αποφύγετε να κάνετε αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, να κάνετε έναρξη επιχειρήσεων με ηλεκτρονικά είδη ή να κάνετε ηλεκτρονικά καταστήματα. Και βέβαια, να αποφύγετε την αγορά κρυπτονομισμάτων. Το Νοέμβριο ετοιμαστείτε για μια περίοδο ακραίας σεξουαλικότητας η οποία μπορεί να σας φέρει σε επαφή με το ιδανικό ερωτικό τέρι. Επίσης, να προσέχετε να μην διαλύσετε ό,τι θα έχετε κτίσει οικονομικά μέχρι τότε. Εσείς οι Ταύροι ετοιμαστείτε για μια περίοδο όπου θα ηρεμήσετε από τις τόσες αλλαγές που πραγματοποιούνται στις ζωές σας και οι οποίες σας έχουν αγχώσει κυρίως για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Ο φόβος της εργασίας και της έλλειψης χρημάτων σας είχαν κάνει αρκετά οξύθυμους και λίγο ακόμα να συνεχιζόταν η κατάσταση,
θα τα τεινάζατε όλα στον αέρα. Ευτυχώς τώρα θα κάνετε λίγο πίσω και θα χαλαρώσετε. Το πιθανότερο είναι να ζήσετε μία επανάληψη των γεγονότων του εξαμήνου που μας πέρασε. Εάν έχετε το μυαλό σας μέσα στο κεφάλι σας, θα μπορέσετε να διορθώσετε τα λάθη που κάνατε. Αν όμως ξυπνήσει η ξεροκεφαλιά σας, τότε θα κάνετε ξανά τα ίδια λάθη και μάλιστα από το Σεπτέμβριο και μετά θα γίνετε στιγνή και δόλη, ειδικά όταν ο Άρης θα μπει και αυτός στο ζώδιό σας. Εσείς οι δίδυμοι, θα έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε λίγο από όλα αυτά που σας πνίγουν και θα δώσετε λίγο χρόνο στην πραγματική αγάπη, είτε προς έναν άλλον άνθρωπο, είτε προς τον εαυτό σας. Είναι καιρός να θυμηθείτε τις ηθικές σας αξίες, ειδικά όσο ο κόσμος θα διολυσθένει στην παρακμή. Μην νομίζετε ότι θα είναι κάτι εύκολο, διότι σας αρέσει να τεντώνετε τις ηθικές σας αξίες με κάθε ευκαιρία. Ειδικά μετά τον Οκτώβριο, οι ευκαιρίες για να εκτροχιαστείτε θα είναι αρκετές και θα σας είναι πολύ εύκολο να δοκιμάσετε απαγορευμένες εμπειρίες. Θα πρέπει να επιδείξετε ισχυρό χαρακτήρα προκειμένου να μην χάσετε κάθε ίχνος αξιοπρέπειας. Όσοι όμως αντισταθείτε, μην πιστέψετε ούτε μία στιγμή ότι ο κόσμος ξαφνικά σταμάτησε. Η ζωή θα συνεχιστεί έστω και με δυσκολίες. Στο τέλος θα δικαιωθείτε από αυτή σας την στάση και θα γίνετε παράδειγμα προς μίμηση. Εσείς οι καρκίνοι θα βρείτε τον χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να επαναξιολογήσετε τις φιλοδοξίες σας στο κατά πόσο αυτές έγιναν πράξη ή αν λόγω των καταστάσεων αυτές πλέον δεν είναι εφικτές. Ευτυχώς που θα υπάρξει αυτό το διάστημα, διότι λίγο ακόμα και οτιδήποτε είχατε ξεκινήσει θα το τεινάζατε στον αέρα. Επειδή ακριβώς είστε ευμετάβλητοι και παρορμητικοί, θα ήταν πολύ εύκολο να κάνετε ζημιά σε κάτι που θέλετε πολύ και που έχετε βάλει στόχο να το πραγματοποιήσετε. Οπότε, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, θα προσπαθήσετε να βάλετε τους στόχους σας σε ένα λογικό πλαίσιο και θα αποφύγετε τις βεβαιασμένες κινήσεις. Από τον Νοέμβριο και μετά, θα νιώσετε ότι πρέπει να ζήσετε τον έρωτα σαν να μην υπάρχει αύριο, οπότε κυριολεκτικά θα ξεφύγετε και θα κάνετε καινούριες γνωριμίες αποκλειστικά για σεξ. Σε κάποιους από εσάς, θα ξυπνήσει ο κακός εαυτός σας και προκειμένου να πετύχετε, δεν θα διστάσετε να κάνετε τα πάντα, ακόμη και να χρησιμοποιήσετε αθέμητα μέσα. Εσείς οι λέοντες, τώρα που ο ουρανός αναδρόμησε, θα έχετε αρκετό χρόνο να ηρεμήσετε από όλες εκείνες τις αλλαγές που πραγματοποιούνται και οι οποίες σας χτυπούν σε δομικό επίπεδο, κυρίως επαγγελματικά. Έτσι λοιπόν θα μπορέσετε να πάρετε μια μεγάλη ανάσα και θα προλάβετε να βάλετε τα πράγματα στη θέση τους. Το καλό που έχει αυτή η αναδρόμηση είναι πως θα χαλαρώσει η πίεση στα επαγγελματικά, οπότε δεν θα παρατήσετε τη δουλειά σας ή δεν θα παρατήσετε ένα σχέδιο που είχατε αρχίσει να εφαρμόζετε αλλά δεν πραγματοποιούταν με την ταχύτητα που επιθυμούσατε. Στο χέρι σας είναι λοιπόν να μην αφήσετε το άγχος να σας κατακλείσει. Άλλωστε, οι αλλαγές που πραγματοποιούνται είναι για να σας οδηγήσουν στην κορυφή. Επίσης, για να χαλαρώσετε από την πίεση, ίσως να κάνετε μία παράνομη σχέση, μάλλον με παντρεμένο ή παντρεμένη. Τον Νοέμβριο θα πρέπει να προσέξετε την ερωτική σας συμπεριφορά, διότι μπορεί να κάνετε ζημιά στη δημόσια εικόνα σας, την οποία πασχίζετε με νύχια και δόντια να την φτιάξετε. Επίσης, από τον καινούριο χρόνο, προσέξτε μία γυναίκα που μπορεί να κάνει ζημιά στην εργασία σας ή να σας προδώσει. Εσείς οι Παρθένοι θα μπορέσετε να χαλαρώσετε από την πίεση που ασκείτε στους εαυτούς σας προκειμένου να κάνετε τις αλλαγές που επιθυμείτε εδώ και τώρα. Τώρα είναι ο καιρός να κάνετε τον απολογισμό σας στο τι έχετε καταφέρει μέχρι στιγμής. Η διαδικασία αυτή θα σας βοηθήσει να εγκαταλείψετε εκείνα τα όνειρα που είναι ανεφάρμοστα, να διορθώσετε εκείνα που ξεκινήσατε, ακόμη και να σκεφτείτε να ξεκινήσετε κάτι άλλο από μια εντελώς διαφορετική αφετηρία. Σταδιακά θα βρείτε τα πατήματά σας και θα γίνετε και πάλι δημιουργικοί. Από τον Νοέμβριο θα πρέπει να προσέξετε διότι θα βγει στην επιφάνεια η καταπιεσμένη σας σεξουαλικότητα και θα ζητήσετε πράγματα στο κρεβάτι που μέχρι τώρα ήταν απαγορευμένα. Αυτό από μόνο του δεν είναι κακό. Ο συνδυασμός όμως της σεξουαλικότητας με την κτητικότητα και τη ζήλια είναι. Εσείς οι ζύγοι, τώρα που ο ουρανός θα είναι ανάδρομος για μερικούς μήνες, θα έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε από την ασφυκτική πίεση των γεγονότων, οπότε θα σταματήσετε να τα βλέπετε όλα μαύρα. Ευτυχώς λοιπόν που θα αναδρομήσει ο πλανήτης,
Διότι οι περισσότεροι από εσάς ήσασταν ένα βήμα πριν κάνετε τις πλέον λαθασμένες κινήσεις και να χάνατε από χρήματα μέχρι φιλοδοξίες. Και μετά πραγματικά θα είχατε λόγους να είσαστε μέσα στην κατάθλιψη. Οπότε μέχρι τον Νοέμβριο θα έχετε μια σχετική ηρεμία. Το Νοέμβριο θα έχετε αρκετές εντάσεις που θα αφορούν τα οικονομικά. Επειδή θα είστε για αρκετό καιρό σε μια σχετική ανισορροπία, θα ξυπνήσει ο σεξουαλικός σας εαυτός. Πραγματικά, μετά τον καινούριο χρόνο θα δοκιμάσετε τα πάντα, χωρίς κανέναν ενδιασμό και χωρίς να δώσετε λογαριασμό σε κανέναν για ό,τι κάνετε. Εσείς οι Σκορπιοί, θα ζήσετε ξανά γεγονότα και καταστάσεις του προηγούμενου εξαμήνου και τα οποία αφορούν τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Αυτή την περίοδο θα κάνετε αρκετά πίσω προκειμένου να βγάλετε άκρη με το τι συμβαίνει, διότι με την ταχύτητα που συνέβαιναν οι αλλαγές είχατε αρχίσει να χάνετε την υπομονή σας, κάτι που σας οδήγησε ένα βήμα πριν χωρίσετε ή να διαλύσετε συνεργασίες. Τώρα όμως θα έχετε χρόνο για να διορθώσετε τα κακώς κείμενα. Η περίοδος που θα έχουμε την αντίθεση του ουρανού με τον Ερμή θα είναι δύσκολη, διότι θα έχετε να αντιμετωπίσετε ξεροκέφαλους ανθρώπους. Όμως το διπλό πέρασμα του Ερμή θα σας βοηθήσει να κάμψετε κάθε είδους αντιστάσεις. Από τον καινούριο χρόνο θα πρέπει να προσέξετε με τις επαφές σας, κυρίως με τις γυναίκες. Αυτές είναι που είτε θα σας φτιάξουν είτε θα σας διαλύσουν, οπότε να έχετε τα μάτια σας 14. Εσείς οι τοξότες θα έχετε την ευκαιρία να σταματήσετε την γκρίνια για τη δουλειά και θα αρχίσετε να εργάζεστε αποδοτικότερα. Το γεγονός αυτό θα σας ανοίξει δρόμους για να κάνετε καινούργιες συνεργασίες ή να βρείτε μια καινούργια θέση εργασίας. Τι καλύτερο τόσο για εσάς καθώς θα ηρεμήσετε, όσο και για τους δικούς σας ανθρώπους που θα μπορέσετε να τους φροντίσετε. Για τους περισσότερους όμως θα είναι μια περίοδος που πρέπει να κοιτάξετε την υγεία σας. Το άγχος σας οδήγησε στη λήψη παραπάνω φαγητού και ποτού, οπότε τα κιλάκια μαζεύτηκαν. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε μια χειρουργική επέμβαση στις αρχές του έτους, αφού πρώτα προηγηθούν ατελείωτες συζητήσεις για να σας πείσουν για την αναγκαιότητα αυτής. Εσείς οι εγώκεροι του πρώτου και του δευτέρου δεκαημέρου πήρατε μια πρώτη γεύση του τι σημαίνει ο ουρανός να επηρεάζει τον οίκο των παιδιών, του έρωτα και της μάθησης, ενώ εσείς του τρίτου δεκαημέρου απλά επηρεαστήκατε έμεσα. Το επόμενο διάστημα θα ηρεμήσετε λίγο από τις ανατροπές που ζήσατε και παράλληλα θα μπορέσετε να βάλετε όλα τα θέματα που σας απασχολούν σε τάξη. Το γεγονός ότι θα ζήσετε καταστάσεις και γεγονότα που προηγήθησαν τους προηγούμενους 6 μήνες θα σας βοηθήσει να καταλάβετε αλλά και να εξορθολογήσετε το τι συνέβη. Ακόμη και να δώσετε δεύτερες ευκαιρίες τόσο στους εαυτούς σας όσο και στους άλλους. Το σίγουρο είναι πως τον Νοέμβριο θα ζήσετε αρκετές εντάσεις και παρεξηγήσεις, οι οποίες όμως θα ξυπνήσουν τον ακραίο σεξουαλικό εαυτό σας, ο οποίος κρύβεται κάτω από όλα αυτά τα πρέπει και τα μη που έχετε ως προσωπικότητες. Εκείνο το διάστημα θα κάνετε τα πάντα και δεν θα δώσετε λογαριασμό σε κανέναν. Εσείς οι υδροχόοι, τώρα που ο κυβερνήτης σας ουρανός είναι ανάδρομος, θα έχετε την ευκαιρία να ηρεμήσετε και να γαλινέψει η ψυχή σας. Μέχρι τον Νοέμβριο θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε την αυτοκριτική σας και να επανεξετάσετε κάποια θέματα που αφορούν την οικογένειά σας, τα θέλος σας, τη σχέση σας με τους γονείς σας, ίσως ακόμα και να αναβάλλετε μια μετακόμιση που σχεδιάζατε. Από τον Νοέμβριο και μετά θα βρεθείτε μπροστά στην πρόκληση των επαγγελματικών. Μέχρι την αρχή του χρόνου θα παλεύετε με τα νέα που θα λαμβάνετε, αλλά εάν δεν μπείτε στη διαδικασία να πάρετε βιαστικές αποφάσεις, τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως τα θέλετε εσείς. Οπότε εκείνο το διάστημα μπορείτε να κάνετε συμφέρουσες συμφωνίες. Η εντονότερη περίοδος θα είναι από τον καινούριο χρόνο όπου ο Άρης μαζί με τη Λίλη θα πυροδοτήσουν τον αχαλυντό ερωτισμό σας. Εκείνη την περίοδο καμία ερωτική εμπειρία δεν θα είναι απαγορευμένη και εσείς δεν θα χάσετε καμία ευκαιρία από εκείνες που θα σας δοθούν. Εσείς οι ιχθύες θα μπορέσετε να βάλετε το μυαλό σας σε τάξη. Για όλο το χρονικό διάστημα στο οποίο ο ουρανός θα είναι ανάδρομος, θα μπορέσετε να χαλαρώσετε από την πίεση που σας ασκούν οι γονείς σας, η οικογένειά σας, τα αδέλφια σας, τα οικονομικά σας, οι σχέσεις σας. Κανείς δεν θα μπορεί να σας αναγνωρίσει από τον θυμό που θα εκφράζετε, αλλά και από την παντελή έλλειψη διάθεσης συνεννοήσεως με τον κόσμο γύρω σας.
Για εσάς ο μόνος που θα έχει δίκιο θα είστε εσείς και οι άλλοι μπορούν να πάνε να πνιγούν. Αν επιθυμείτε προσωπική συνεδρία, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Περιαστρολογίας Official που είναι η σελίδα μας στο Facebook ή στο angelospetsios@gmail.com που είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μπορείτε επίσης να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας και αν θέλετε μπορείτε να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί εγγραφή προκειμένου να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβάζουμε. Επίσης, μπορείτε να κάνετε το σχόλιο σας, μπορείτε να κάνετε like στο βίντεο αν σας αρέσει και μπορείτε επίσης να το μοιράσετε στους φίλους σας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά!